Και είχαμε και άλλη μία υπόθεση για έναν συγγραφέα ο οποίος κατηγορείται για παιδοφιλία και αυτή είναι μία υπόθεση που συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Σόκαρε το βιβλίο ενός συγγραφέα του Αμπτουλάχ Σεβκή. Γιατί? Γιατί στο βιβλίο του αφηγείται με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια πώς κάνει στοματικό σεξ ο ίδιος σε ένα μωρό. Αυτό προκάλεσε τη μήνυν των δικαστικών αρχών και την παρέμβαση του εισαγγελέα της Άγκυρας. Συνέλαβαν τον και τον συγγραφέα και τον εκδότη. Έγραψε το βιβλίο και το κυκλοφόρησε αυτός. Και το κυκλοφόρησε σε 500 αντίτυπα τα οποία πωλήθηκαν όλα. Έχει άδικο πρόεδρος μετά που φωνάζει. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Έχει άδικο πρόεδρος με τους ανώμαλους εκεί, τους άρρωστους. Ναι, από ένα σημείο και μετά βέβαια, εδώ αρχίζει και συζητείται κατά πόσο αποτελεί ελευθερία έκφρασης, θα το λέγαμε. Καλά, ναι, εντάξει. Μέχρι που φτάνει η ελευθερία έκφρασης και που αρχίζει το έγκλημα. Έχουμε χάσει το μέτρο. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Τέλος πάντων, πάντως αυτός αφέθηκε ελεύθερος ο συγγραφέας χθες. Πάλι προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος για να σκέφτεται να τα γράφει αυτά, πιθανότατα είναι και παιδόφιλος. Και προκάλεσε αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Πήγανε, λίντσαραν τον εκδοτικό οίκο που εξέδωσε το βιβλίο. Πέταξαν φέτρες. Έγινε χθες. Αυτά δεν γίνονται δεκτά ούτε στις δυτικές κοινωνίες. Τώρα φαντάσου σε τόσες συντηρητικές κοινωνίες όπως είναι η συντηρητική κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην πούμε παραπάνω γι' αυτό. Είναι ένα άρρωστο πράγμα. Μην πούμε τίποτα περισσότερο. Δεν έχει νόημα.